στην διαπίστωση ότι το δημοψήφισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το ονοματολογικό περιέπλεξε αντί να ξεκαθαρίσει την πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα, προχωρούν αναλυτές και προσεκτικοί παρατηρητές των εξελίξεων στα Βαλκάνια. Παρά την ξεκάθαρη επικράτηση του ναι, η νίκη του ΖΑΕΦ αναδείχθηκε πύριος, καθώς το ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτικό, αφού δεν έφτασε καν το 40%, πόσο μάλλον το 50% που απαιτεί το για να είναι νομικά δεσμευτικό το δημοψήφισμα. Με καταμετρημένο το 98,61% το ναι συγκεντρώνει ποσοστό 91,48% και το όχι 5,64%, ενώ η συμμετοχή ανήλθε στο 36,87%. Η αντιπολίτευση στα Σκόπια, αντιλαμβανόμενη ότι δύσκολα θα κέρδιζε μια με τοπική σύγκρουση στην Κάλπη, επέλεξε την τακτική του μποϊκοτάζ των εκλογών και της αποχής, μιας τακτικής που εκ του αποτελέσματος φαίνεται να λειτουργήσε. Από τη μεριά του, ωστόσο, ο ΖΑΕΦ, παρά την πολύ χαμηλή συμμετοχή, εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει την όλη διαδικασία, περνώντας τη στη Βουλή. Για μια τέτοια κίνηση είχαν προειδεάσει πάντως όλη την προηγούμενη περίοδο με δηλώσεις τους αξιωματούχοι του κυβερνώντος κόμματος, επιμένοντας ότι το δημοψήφισμα δεν θέλει να έχει δεσμευτικό, αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα.